Στη δημοσιότητα έρχονται νέα στοιχεία για την υπόθεση του 36χρονου άντρα ο οποίο βρήκε τραγικό θάνατο το βράδυ τη Τρίτη στο Blue Horizon όταν τον έσπρωξαν στη θάλασσα μέλη του πληρώματο. Σύμφωνα με τι νεότερε πληροφορίε, πρόκειται για τον Αντώνη Καριώτη, ο οποίο διέμενε στι εργατικέ κατοικίε με τι δύο αδερφέ του, ενώ πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα του. Άτομα που τον γνώριζαν το περιγράφουν ω άνθρωπο τη βιοπάλη, ενώ σύμφωνα με το ράδιο Κρήτη, ο ίδιο έκανε συχνά το δρομολόγιο Πυρεά και ήταν γνώριμο του πληρώματο. Ακόμα είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παρά τι πρώτε υποθέσει, που έκαναν οι επιβάτε του πλοίου ότι ο Αντώνη Καριώτη δεν είχε εισιτήριο και αυτό ήταν ίσω ο λόγο για τον οποίο τον απόθεσαν άντρε του πληρώματο. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο 36χρονο άντρα είχε τελικά στην κατοχή του εισιτήριο. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματο που έχουν συλληφθεί κατηγορούνται επίσημα για ανθρωποκτονία. Πιο συγκεκριμένα κατηγορούμενο είναι ο Καπετάνιο, ο ύπαρχο, ο Λοστρόμο και ο αξιωματικό καταστρώματο του μοιραίου πλοίου, οι οποίοι θα απολογηθούν στην εισαγγελία το μεσημέρι τη Τετάρτη. 6 Σεπτεμβρίου